Κύριε Χακαβίτσα, γνωρίζουμε ότι τα προβλήματα στο Γενικό Νοσοκομείο της Κέρκυρας είναι πάρα πολλά και με το προσωπικό και με τις ελλείψεις και με ειδικότητες που λείπουν. Θα θέλαμε την ενημέρωσή σας. Κοιτάξτε, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και η απερχόμενη πλέον διοίκηση αφήνει πίσω τη συντρίμμια. Να δούμε λιγάκι τώρα τι μπορεί να αλλάξει, γιατί πραγματικά το νοσοκομείο είναι υποκατάρρευση. Να μιλήσουμε καταρχήν για τις ελλείψεις τόσο ιατρικού όσο και νοσηλευτικού προσωπικού, που μία νοσηλεύτρια έχει ολόκληρους ορόφους. Να μιλήσουμε για το κλείσιμο της νευρολογικής κλινικής, που μία δομή του νοσοκομείου έκλεισε. Να μιλήσουμε για τις ελλείψεις στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, που επί πόσα χρόνια οργανόγραμμα δεν είχε καταφέρει η προηγούμενη διοίκηση ποτέ να στελεχώσει το ΤΕΠ όπως έπρεπε και τους γιατρούς τους έπαιρνε και τους πήγαινε αλλού. Να μιλήσουμε για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που οι γιατροί, λόγω της δημιουργίας του εθνικού του παιδί του γνωστού, αποσκούνται και πάνε από το ένα κέντρο υγείας στο άλλο και στο κέντρο υγείας της πόλης. Όλο το σύστημα υγείας, ειδικά στο νομό Κέρκυρας, είναι υποκατάρρευση. Δεν ξέρω τι μπορεί να μαζέψει από αυτά η καινούργια κυβέρνηση, αλλά ελπίζουμε, γιατί αλλιώς είμαστε καταδικασμένοι. Το νευρολογικό τμήμα. Το νευρολογικό τμήμα αυτή τη στιγμή έχουν φύγει δύο μόνιμοι γιατροί που υπήρχαν και αυτή τη στιγμή κρατιέται με έναν τυπουργικό γιατρό, δηλαδή για να καταλάβει ο κόσμος, με έναν γιατρό ο οποίος είναι με σύμβαση ενός χρόνου, του μένουν άλλοι 6 μήνες. Οπότε ουσιαστικά μέσα σε 6 μήνες πρέπει να έρθουν γιατροί. Και το νευρολογικό ουσιαστικά σαν κλινική έχει κλείσει. Απλά ο γιατρός αυτός προσπαθεί να καλύψει τις ανάγκες των τακτικών εξωτερικών ιατρίων. Σας λέω, η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη. Δεν ξέρω τι ελπίδες υπάρχουν, αλλά πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να φτιάχνουμε, γιατί είμαστε ήδη, έχουμε πέσει στον κρεμό, δεν είμαστε στο χείλος του κρεμού. Με τους εκλεγμένους βουλευτές θα συναντηθείτε, έχετε συναντηθεί? Εννοείται, όχι μόνο με τους εκλεγμένους βουλευτές, πρέπει να έχουμε επαφές άμεσες και με την ηγεσία του Υπουργείου. Προσωπικά γνωρίζω και τον Υφυπουργό και τον Γενικό Γραμματέα που διορίστηκαν. Θα επιδιώξουμε συνάντηση, γιατί τα θέματα που τρέχουν δεν είναι μόνο για την Κέρκυρα. Αυτή τη στιγμή, να σας θυμίσω ότι απολύονται περίπου 800 γιατροί της πρωτοβάθμιας, δηλαδή των κέντρων υγείας, μέσα στους οποίους είναι 20 γιατροί μέσα που δουλεύουν στην Κέρκυρα. Πρέπει άμεσα να βρεθεί λύση σε αυτό το πρόβλημα και πρέπει να αλλάξει η νομοθεσία που πέρασε τις τελευταίες τις μέρες η προηγούμενη μνημονιακή κυβέρνηση. Βλέπετε τον κόσμο να σας συμπαριστέκεται στην προσπάθεια που κάνετε? Ο κόσμος βρίσκεται στον καναπέ, αυτό το ξέρουμε. Ελπίζουμε να αλλάξουν τα πράγματα. Ελπίζουμε με αυτή την καινούργια κυβέρνηση να δοθούν ακριβώς οι εγγυήσεις στον κόσμο ότι μπορεί με τον αγώνα της να αλλάξει τα πράγματα. Το βλέπουμε και από το αποτέλεσμα του αγώνα των καθαριστριών, που ελπίζουμε να είναι ελπιδοφόρος, και από των σχολικών φυλάκων και από τον αγώνα των εργαζομένων της ΕΡΤ. Με αυτές τις κινήσεις μπορεί να καταλάβει ο κόσμος ότι διεκδικώντας έχει παραπάνω ελπίδες. Και αυτό ακριβώς είναι το μεγάλο νόημα των αγώνων αυτών, εάν δικαιωθούν.